Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα θα περάσουμε στην αναφορά των υπολογιστών ογκολογικού κινδύνου. Μέσα στα πλαίσια εκπαίδευσης των ουρολόγων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που εγείρονται όταν πλέον ο ογκολογικός ασθενής έχει μπει σε μια ανεπίστρεπτη διαδικασία προς την απώλεια και ο ασθενής και το περιβάλλον του υποβάλλουν σχετικά ερωτήματα. Δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, ο κύριος Γκράβας και ο κύριος Μαμουλάκης, θα μας κάνουν μία εισαγωγή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει. Ο κύριος Γκράβας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Το θέμα μας είναι η πρακτική εξοικείωση με τους υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου. Λοιπόν, τώρα τελευταία, όσο πάει και περισσότερο, οι ασθενείς μας έρχονται και ζητάνε περισσότερες πληροφορίες. Και αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Όταν λοιπόν ένας ασθενής έρχεται σε εμάς και ζητάει μία πληροφορία του τύπου «Γιατρέ, θα υποτροπιάσω, πόσο θα ζήσω, θα κάνω μετάσταση», οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε είναι τέσσερις. Η πρώτη είναι η θεολογική. Εγώ δεν ξέρω, μόνο ο Θεός ξέρει. Η δεύτερη είναι η πολύ προσωπική. Στα δικά μου χέρια, όλοι οι ασθενείς πάνε πάρα πολύ καλά. Πάνω από 90% θα γίνεις καλά. Μη φοβάσαι. Η τρίτη είναι η πρόβλεψη του αποτελέσματος με βάση το πού ανήκει αυτός ο ασθενής. Αν ανήκει δηλαδή σε μια ομάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. Μην ανησυχείς, ο καρκίνος σου δεν είναι μεγάλος, έχει χαμηλής κακοήθειας. Άνω το 90% αυτοί οι ασθενείς πάνε καλά. Η τέταρτη επιλογή την οποία έχουμε και η οποία θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτοί οι υπολογιστές κινδύνου. Δηλαδή να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο όσο μπορούμε πιο εξατομικευμένα με βάση χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Αυτά είναι τα νομογράμματα. Τώρα, από τις τέσσερις αυτές δυνατότητες είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο από τις ουρολογικές μελέτες, αλλά και από χειρουργικές μελέτες, ότι η τελευταία επιλογή είναι αυτή η οποία προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες. Τι είναι όμως αυτοί οι risk calculators ή νομογράμματα, τους οποίους τόσο πολύ συχνά ακούμε και χρησιμοποιούμε? Ο ορισμός είναι ξεκάθαρος. Το νομόγραμμα είναι μια γραφική αναπαράσταση ενός στατιστικού τύπου που αθροίζει πολλές διαφορετικές παραμέτρους και τελικά έχει σαν σκοπό να προβλέψει και να υπολογίσει την πιθανότητα ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Πολύ παλιά ιστορία, αυτός είναι ένας Άραβας μαθηματικός, ο οποίος λέγεται Αλκαβαρίσμ. Και πιθανότατα από το λατινική παράφραση του ονόματός του έχει βγει το αλγόριθμος. Δηλαδή, φανταστείτε, ήταν γύρω στο 800 μετά Χριστόν. Τα νομογράμματα δεν είναι καινούργια ιστορία στην ιατρική. Από το 1928 έχουν χρησιμοποιηθεί από τους παθολόγους και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν είναι πάρα πολύ φιλικά για το χρήστη. Όλοι είστε, λίγο ως πολύ, έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο νομόγραμμα. Τι προσφέρουν κυρίως? Έχουν έναν αυτόματο υπολογισμό πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. Δεν είναι απλές προσθέσεις, δηλαδή συν, πλην, συν και καταλήγω σε ένα αποτέλεσμα. Έχουν κάποιες διαφορετικές εξισώσεις, οι οποίες όμως αυτόματα υπολογίζονται. Συνήθως υπάρχουν online, επομένως το μόνο που κάνετε και θα δείτε αργότερα είναι να προσθέτετε τα στοιχεία του αρρώστου και το σημαντικότερο στη σημερινή εποχή είναι δωρεάν. Τώρα, για να έχει ένα νομόγραμμα ή ένας risk calculator ή ένας υπολογιστής κινδύνου, πέστε το όπως θέλετε, μεγάλη επιτυχία, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά είναι η ακρίβεια, δηλαδή η διαγνωστική του ακρίβεια ή discrimination, δηλαδή η δυνατότητα την οποία έχει να λέει ότι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός εμφανίζει ή όχι το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο του θέτουμε, ένα γεγονός, αν θα κάνει υποτροπή ή όχι. Αυτή είναι η πιθανότητά του. Πώς υπολογίζεται? Υπολογίζεται με αυτές τις περίφημες καμπύλες της ROC και επομένως την περιοχή η οποία βρίσκεται κάτω από την καμπύλη. Το 50% στη διαγνωστική ακρίβεια είναι ιστορία ενός νομίσματος, κόρονα γράμματα. Άρα λοιπόν είναι το χειρότερο που μπορεί να έχει. Το ιδεατό θα είναι να έχει ένα. Έτσι, να έχει 100% διαγνωστική ακρίβεια. Βλέπετε βέβαια ότι πολλοί απέχουν τα διάφορα νομογράμματα από το να φτάσουν στο 100%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η βαθμονόμηση, το calibration. Τι γίνεται εκεί?
Εάν η ακρίβεια αναφέρεται στο γενικό πληθυσμό, ο σκοπός της βαθμονόμησης είναι να περιοριστεί αυτή η δυνατότητα υπολογισμού σε πιο μικρές ομάδες και ιδανικά στον ασθενή. Τι σημαίνει, είναι η συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό της ύπαρξης του γεγονότος που μελετάμε, το οποίο προβλέπει το νομόγραμμα, με αυτό που τελικά παρατηρείται. Κανονικά θα πρέπει να είναι μια γραμμή 45 μοιρών, δηλαδή όσο προβλέπουμε, τόσο να υπάρχει. Βλέπετε όμως τα διάφορα νομογράμματα ότι ποικίλουν. Πού έχει σημασία αυτό? Αυτό έχει σημασία στο εξής. Ένα νομόγραμμα μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ καλά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Δηλαδή μπορεί να βλέπει εκεί ότι πραγματικά αυτοί θα υποτροπιάσουν με μεγάλη ακρίβεια. Σε ασθενείς όμως χαμηλού κινδύνου, το ίδιο νομόγραμμα μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια διαγνωστική. Ή το αντίθετο. Τώρα, υπάρχει κάποιο τέλειο νομόγραμμα? Αυτή εξ αρχής το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Κανένα μοντέλο δεν είναι τέλειο. Γιατί δεν είναι τέλειο? Ποιες είναι οι πιο συγγενείς, οι πιο σημαντικές εγγενείς αδυναμίες των μοντέλων αυτών? Πρώτα απ' όλα είναι ότι δεν ξέρουμε αν οι παράμετροι τις οποίες χρησιμοποιούμε είναι και οι μόνες οι οποίες χρειάζονται. Ολοένα και πιο συχνά πλέον υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι πρέπει να ενσωματώσουμε σε αυτά τα μοντέλα τους διάφορους μοριακούς δείκτες. Μοριακοί δείκτες στα περισσότερα από τα μοντέλα αυτά δεν υπάρχουν, τουλάχιστον για τον καρκίνο του προστάτη. Το δεύτερο είναι ότι τα λάθη που γίνονται στη μέτρηση, παραδείγματος χάρη, ακόμα και το PSA έχει μια ποικιλία, μπορεί να έχει μια διαφοροποίηση στη μέτρησή του. Φανταστείτε ένα μοριακό δείκτη έτσι, ή κάποιο παθολογονατομική αναφορά, γιατί και εκεί ακόμα υπάρχει variability μεταξύ των παθολογονατόμων. Και αυτά τα λάθη λοιπόν, τα οποία είναι λάθη μέτρησης, επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, μια άλλη περίπτωση να είναι το μέγεθος ανεπαρκές. Δηλαδή, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του προστάτη, ξέρετε πολύ καλά ότι από τους ασθενείς οι οποίοι τελικά παίρνουν μια θεραπεία, την όποια ριζική θεραπεία, από αυτούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα παρακολουθούν, κάποιοι, όχι πάρα πολύ όμως, θα υποτροπιάσουν. Και επομένως, ενώ το μοντέλο δούλευε πολύ καλά στο θέμα της διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη, εξαιτίας του μικρού δείγματος μπορεί να μην δουλεύει καλά στο να υπολογίσει ποιοι από τους ασθενείς αυτούς θα υποτροπιάσουν και πότε. Και επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα μοντέλα αναπτύσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο πληθυσμό. Και επομένως έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται σε πληθυσμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το ιδανικό μοντέλο πρέπει να δουλεύει σε όλους τους πληθυσμούς. Αυτά είναι τα βασικότερα μειονεκτήματα. Υπάρχουν νομογράμματα για τον προστάτη? Πάρα πολλά για όλες τις περιπτώσεις. Για το αν θα έχουν βιοψία και θα βγει θετική, εάν θα υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή και θα υποτροπιάσει, εάν θα κάνει ακτινοθεραπεία και μετά, μέχρι και για την τοξικότητα μετά την ακτινοθεραπεία υπάρχουν μοντέλα πρόβλεψης για το συγκεκριμένη ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσετε στον ασθενή σας. Ποια είναι τα πιο σημαντικά νομογράμματα για τον καρκίνο του προστάτη? Σας βάζω, έχετε την παρουσίαση, υπάρχουν και στα εργαλεία τα οποία έχετε στη σελίδα του σχολείου, υπάρχουν link τα οποία μπορούν να σας οδηγήσουν σε αυτά τα νομογράμματα, τα οποία υπάρχουν όλα online. Ποια είναι λοιπόν τα πιο σημαντικά? Είναι το νομόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε να υπολογίσει τον κίνδυνο ύπαρξης καρκίνου από τη μελέτη PCPT. Θα το δείτε στην εφαρμογή. Δηλαδή, έχετε κάποιος ασθενής με κάποια χαρακτηριστικά, τι πιθανότητα έχει να αναπτύξει καρκίνο. Ένα άλλο μοντέλο, αυτό είναι το καναδικό από το Montreal, που επίσης μετράει το ίδιο. Είναι οι κλασικοί πίνακες του Πάρτιν πριν τη θεραπεία που τους γνωρίζετε. Είναι τα νομογράμματα του Memorial Sloan Kettering, τα οποία είναι για κάθε βήμα διάγνωσης, αντιμετώπισης του ασθενούς. Δηλαδή, πριν τη θεραπεία, στην υποτροπή μετά από ριζική, υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία, πρόοδο, ακόμα και για τον ορμονοανθεκτικό καρκίνο. Υπάρχει το CALP Calculator, αυτά τα δύο που έχω βάλει σε κόκκινο είναι γιατί. Γιατί δεν είναι νομογράμματα αυτά καθ' αυτά, αλλά είναι site, είναι σελίδες, στις οποίες θα βρείτε σχεδόν όλα τα νομογράμματα. Το CALP Calculator είναι στο πιο ωραίο. Χρειάζεται να κάνετε ένα login, να πάρετε ένα κωδικό, δωρεάν είναι, σας στέλνουν στο email σας και έχετε πρόσβαση στα περισσότερα νομογράμματα. Αντίστοιχα, είναι και σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία υπάρχουν οι πίνακες, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση για τον καρκίνο του προστάτη. Έχετε τις συνδέσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι επίσης για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη με τη βιοψία, που ήρθε από το screening το οποίο έγινε στο Rotterdam. Το CAPRA score πάλι είναι μια άλλη παραλλαγή, στην οποία τι κάνει, ταξινομεί τους ασθενείς μας σε ομάδες κινδύνου και βοηθάει στο να επιλέξουμε ποια είναι η θεραπεία εκείνη από την οποία θα ωφεληθούν περισσότερο. Πάρα πολύ χρήσιμα και κυρίως σημαντικά και για όλη την περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε όμως ότι υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των ίδιων των νομογραμμάτων και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Δεν είναι μόνο τέλη, πολλές φορές καταλήγουν και
όχι σε απολύτως διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά σε μερικές αποκλίσεις. Αν πάτε λοιπόν στο CAP Calculator, και ποιο είναι το σημαντικό του CAP Calculator, ότι αν βάλετε τους παραμέτρους, και στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν άντρα 65 ετών, ο οποίος δεν είχε δακτυλική ύποπτη, είχε ένα PSA 6,3 στην αρχική διάγνωση, υπευλήθησε βιοψία, έδειξε ένα Gleason 6 σε 4 από τα 12 ιστοτεμάχια. Αν λοιπόν ζητήσετε να δείτε προκλινικά, αν είναι προηχειρητικά ή πριν τη θεραπεία, αν είναι εντοπισμένη νόσος, το CAP Calculator θα σας δείξει όλα μερικά από τα πιο σημαντικά νομογράμματα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, βλέπετε ότι εδώ κυμαίνεται από το 18 έως το 39, αν θα έχει εξωπροσθετική επέκταση. Εάν θα έχει επέκταση στη διήθηση των σπερματοδόμων κύστεων, κυμαίνεται από το 2 έως το 6%. Ενώ για τη συμμετοχή των λεφαδένων, βλέπετε ότι είναι από το 1 έως 4%. Γιατί? Πρώτον, γιατί έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Δεύτερον, τα πιο ακραία από αυτά, όπως είναι του Μακάροφ εδώ από το 18%, δεν υπολογίζει το ακριβές παθολογοανατομικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή διήθηση σπερματοδόχων ή εξωπροστατική επέκταση, αλλά στάδιο. Και όταν έχει στάδιο, βάζει το χειρότερο παράγοντα του σταδίου. Δηλαδή, αν έχει και εξωπροστατική επέκταση και σπερματοδόχους κύστης, χτυπάει στη σπερματοδόχο κύστη. Αν έχει και λεφαδένες, χτυπάει στους λεφαδένες, τα αφήνει αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν ουσιαστικά υποεκτιμά. Τώρα, είπαμε να κάνουμε μια εξοικείωση. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνουμε το παράδειγμα online, ώστε να μπείτε όλοι στα διάφορα link που θα δώσουμε για να εξοικειωθείτε. Δεν είναι δύσκολο, όλοι έχετε μεγάλη εμπειρία από τη χρήση των υπολογιστών. Είναι ακόμα για παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω σπουδαία εμπειρία με το ίντερνετ, αλλά πραγματικά ήταν πολύ εύκολο κανείς να χρησιμοποιήσει τα νομογράμματα. Θα πάμε λοιπόν ένα κλασικό περιστατικό το οποίο έρχεται στο ιατρείο, με τις ερωτήσεις που θα μας κάνει στην καθημερινή μας πρακτική, να δούμε λοιπόν τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή αυτόν. Όχι με βάση την εμπειρία μας, την όποια εμπειρία μας, που διαφέρει σαφώς, αλλά κυρίως με το τι λένε αυτά τα νομογράμματα. Έχετε λοιπόν μπροστά σας έναν άρρωστο 65 ετών, είναι το προηγούμενο παράδειγμα. 6,3 PSA και μια δαχτυλική, η οποία τουλάχιστον σε εμάς δεν φαίνεται να έχει κάτι ύποπτο. Έχει πάει ήδη σε άλλον ουρολόγο και του έχουν συστήσει βιοψία. Οπότε ρωτάει σε εμάς ποια είναι η πιθανότητα να έχει καρκίνο. Πολλά τα νομογράμματα, όπως σας είπα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό της PCPT. Σας θυμίζω ότι η PCPT, έτσι, αυτό θα μπορούσαμε λογικά να κάνουμε το link μέσα και να πάτε να βάλετε τα στοιχεία. Τι έκανε η PCPT, πώς αναπτύχθηκε αυτό το νομόγραμμα? Πήρε το placebo group από τη μελέτη αυτή του Thompson με τη φιναστερίδη για να δει για τη χημειοπροφύλαξη και τι έγινε. Αυτοί οι ασθενείς είχαν PSA μικρότερο του 3, παρακολουθήθηκαν για 7 χρόνια, κάναν follow-up με PSA και δακτυλική. Αν το PSA ανέβαινε πάνω από 4, είχαν ύποπτη δακτυλική, υποβάλλονταν σε βιοψία. Με βάση τα αποτέλεσματα λοιπόν του placebo group, δημιουργήσαν αυτό το νομόγραμμα, το οποίο θα μπορούσατε να δείτε εδώ. Ποια είναι η διαγνωστική του ακρίβεια? 70%. Σας θυμίζω ότι σας είπα ότι υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το Sunnybrook, αυτό είναι το καναδέζικο, όπως υπάρχει και το ευρωπαϊκό του Rotterdam. Είναι γεγονός ότι τόσο το Sunnybrook όσο και το του Rotterdam έχουν λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια. Υπάρχει μόνο γενικώς άλλο ένα μειονέκτημα των υπαρχόντων risk calculators, είναι ότι δεν έχουν συγκριτικές μελέτες το ένα απέναντι του άλλου. Σε μία από αυτές που υπάρχει, βρήκαν πράγματι ότι το PCPT έχει ελαφρώς μικρότερη διαγνωστική ακρίβεια, αλλά είναι πολύ πιο εύχριστο. Και πραγματικά, αν μπαίνατε στην ιστοσελίδα, το μόνο που θα σας ζητούσε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αρρώστου σας, που δεν είναι πολλά. Είναι ένας λευκός άντρας, 65, 6,3. Δεν έχει ιστορικό καρκίνο στον προστάτη. Βλέπετε πόσο πολύ εξατομικεύεται το περιστατικό. Η δακτυλική του είναι φυσιολογική ή τουλάχιστον μας φάνηκε δακτυλική. Δεν είχε προηγουμένως βιοψία. Άλλον σε ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει τις πιθανότητες. Και το μόνο που κάνετε λοιπόν είναι να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι. Το αποτέλεσμα το οποίο θα πάρετε είναι το εξής. Για το συγκεκριμένο άντρα, η πιθανότητα να υπάρχει καρκίνος στη βιοψία του προστάτη είναι 44%. Και η πιθανότητα να έχει υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνο του προστάτη είναι 13%. Επομένως, στην ερώτηση ποια είναι η πιθανότητα να έχω καρκίνο, μπορείτε να απαντήσετε με μεγάλη ακρίβεια. Ο ασθενής μας λοιπόν υπευλήθησε βιοψία. 12 κομμάτια, έπεσε στο 44%. Είχε ένα Gleason score 6, 3 και 3, σε 3 από τα 6 αριστερά, με μια διήθηση που κυμαίνονταν από 20 έως 60% στο ιστοτεμάχιο και ένα μόνο στα 6 δεξιά, με 20%. Η επόμενη ερώτηση που πιθανώς θα κάνει ο άρρωστος μετά την κριάδα αυτή την οποία έχει με την ιστολογική θα είναι: είναι τουλάχιστον μόνο στον προστάτη ή έχει πάει κι αλλού? Και πάλι λοιπόν μπορείτε να αναζητήσετε τη βοήθειά σας
από τα διάφορα νομογράμματα τα οποία υπάρχουν. Οι πίνακες του πάρτινγκ είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι. Δεν σημαίνει ότι είναι και οι καλύτεροι, αλλά είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι και είναι πάρα πολύ εύκολοι. Αυτό είναι το link, θα μπορείτε να μπείτε μέσα και επομένως με βάση το PSA, αυτό ζητάει μόνο, το Gleason Score και το κλινικό στάδιο, υπολογίζουν την πιθανότητα να υπάρχει εντοπισμένος κλινικά όγκος στο προστάτη, να έχει επέκταση στην εξωπροστατική, διήθηση σπερματοδόχων κύστων ή συμμετοχή λεμφαδένων. Η διαγνωστική του ακρίβεια είναι περίπου 74%. Είναι πραγματικά καλή. Μπαίνετε λοιπόν στους πίνακες, συμπληρώνετε τα στοιχεία. 1, 2, 3 ουσιαστικά. Βλέπετε ότι και τον Gleason Score 5 με 6 το βάζει το ίδιο. Κάνετε τον υπολογισμό και το αποτέλεσμα το οποίο παίρνετε είναι εδώ. 81% είναι η πιθανότητα του συγκεκριμένου ασθενή να έχει κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη όταν υποβληθεί στη ριζική θεραπεία. Από αυτά, 18% έχει πιθανότητα να έχει εξωπροστατική επέκταση. 1% είναι η πιθανότητά του να έχει λεμφαδενική διήθηση, διήθηση των σπερματοδόχων κύστων και καμία πιθανότητα να έχει λεμφαδενική συμμετοχή. Πράγματι, ο ασθενής τελικά αποφασίζει να υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή. Το τελικό Gleason Score το παθολογονατομικό είναι 7-3-4. Στον αριστερό λαβό καταλαμβάνεται κατά 40%, ο δεξιός κατά 10%. Δεν υπάρχουν θετικά χειρουργικά όρια, έτσι, αρνητικά χειρουργικά όρια. Δεν υπάρχει διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων, δεν υπάρχει εξωπροστατική επέκταση, δεν υπάρχει διήθηση των λεμφαδένων, υπάρχει περινευρητική μόνο διήθηση. Ο ασθενής λοιπόν θα παρακολουθείται με PSA, όπως όλοι κάνουμε. Η ερώτηση βέβαια του ασθενή είναι προφανής. Η ιστολογική είναι πολύ καλή, είμαι ευχαριστημένος, όλα καλά, αλλά γιατρέ, υπάρχει πιθανότητα να υποτροπιάσει αυτός ο καρκίνος που έχω στο προστάτη? Γιατί να παρακολουθούμε με PSA αφού όλα είναι καλά? Φυσικά υπάρχει η πιθανότητα να υποτροπιάσει ο καρκίνος του προστάτη, όλοι το ξέρουμε. Το πώς είναι αυτή η πιθανότητα μπορεί να μας βοηθήσουν και πάλι τα νομογράμματα στο συγκεκριμένο ασθενή. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι αρκετά μεγάλο. Σας λέω και πάλι, το θέμα ήταν να μπούμε online. Τι βάζουμε όμως σε αυτό το νομόγραμμα, το οποίο είναι από οι γνωστοί πίνακες του Κάταν? Και τι υπολογίζει? Τη βιοχημική υποτροπή, έτσι, μετά από ριζική προστατεκτομή, πολύ συγκεκριμένα, στα 2, στα 5, στα 7 και στα 10 χρόνια. Επομένως, μπορείτε να πείτε στη δεκαετία στον ασθενή σας ποια είναι η πιθανότητά του να μην έχει αύξηση του PSA, να μην έχει βιοχημική υποτροπή. Τι βάζουμε? Το προεγχειρητικό PSA, την ηλικία του, το τελικό Gleason, το οποίο βρήκαμε στην παθολογονατομική έκθεση της ριζικής προστατεκτομής, 3-4, πρωτεύων, δευτερεύων το σύνολο, πότε υπευλήθη, πόσους μήνες είναι ελεύθερος καρκίνου, δηλαδή πόσους μήνες μεσολάβησαν από τη ριζική προστατεκτομή χωρίς να ανεβεί το PSA. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Στο συγκεκριμένο ασθενή, επειδή μας το ζητάει μετά την έκθεση του παθολογονατόμου, είναι ένας μήνας. Αυτό σας δώσω ένα σώσο τώρα για τις ερωτήσεις. Αυτό είναι άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχουν τα καλά νομογράμματα. Λέγονται δεσμευμένες πιθανότητες. Δηλαδή, αν βάζετε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα μετά από 3 χρόνια, δηλαδή είχαν μεσολαβήσει 3 χρόνια που ο ασθενής ήταν ελεύθερος νόσου, οι πιθανότητες που θα σας έδινε θα ήταν διαφορετικές και υπέρ του αρρώστου. Δηλαδή, θα είχαν μεσολαβήσει ήδη 3 χρόνια χωρίς καμία υποτροπή. Άρα, αυτό πρέπει να μπορεί να το ενσωματώνει ο αλγόριθμος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται μόνο στάνταρ να δίνει ένα νούμερο σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή την οποία τη ζητάει ο άρρωστος, αλλά μπορεί να δει με βάση το πώς πηγαίνει ο άρρωστος, ιδιαίτερα αν πηγαίνει καλά, να επανατροποποιεί τις πιθανότητές του. Αυτό λέγεται δεσμευμένη πιθανότητα σε ένα νομόγραμμα. Κάτι άλλο το οποίο μας ζητάει είναι αν υπήρχαν τα διάφορα συγκεκριμένα παθολογονατομικά χαρακτηριστικά με τη διήθηση λεφαδένων, σπερματοδόχων κύστεων, θετικά χειρουργικά όρια. Εάν είχε προηγηθεί νεοάντζουβαντ ορμονοθεραπεία, όχι, και αν είχε προηγηθεί ακτινοβόλια, επομένως λοιπόν και για μια salvage ριζική προστατεκτομή, είναι το ίδιο νομόγραμμα. Η ακρίβεια αυτού του νομογράμματος κυμαίνεται από 73-80%. Είναι λοιπόν πολύ υψηλή. Ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα μας δώσει? Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ. Η πιθανότητα ο συγκεκριμένος ασθενής με τα τόσα μάλλον ευνοϊκά παθολογονατομικά χαρακτηριστικά είναι να υποτροπιάσει, να μείνει ελεύθερος βιοχημικής υποτροπής στη δεκαετία 95%, δηλαδή μόνο 5% στα 10 χρόνια να αυξηθεί το PSA. Ο ασθενής μας όμως δεν ήταν τόσο τυχερός. Στα 4 χρόνια που τον παρακολουθούμε, ξαφνικά παρουσίασε βιοχημική υποτροπή, ενώ το PSA του ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Βλέπετε ότι στα 4 χρόνια, 4,5, το PSA ανέβηκε, σε 2 με 3 ήταν πάνω από 0,20. Επομένως λοιπόν έχουμε μια επιβεβαιωμένη βιοχημική υποτροπή.
και αποφασίζουμε τον ασθενή να κάνει ακτινοθεραπεία, όλος ο υπόλοιπος έλεγχος, όποιος και αυτός αν είναι, προκειμένου να δούμε αν είναι εντοπισμένο ή συστηματικό, ήταν φυσιολογικός, ό,τι σημαίνει αυτό, δεν είναι το θέμα της παρουσίασης αυτό. Επομένως, ο ασθενής αποφασίζει να κάνει ακτινοθεραπεία. Η ερώτηση και πάλι την έχετε αντιμετωπίσει. Άσχημα νέα, έτσι, υποτροπία ο καρκίνος, έχω καμία πιθανότητα να γίνω καλά με την ακτινοθεραπεία? Η απάντηση λοιπόν και πάλι θα βρεθεί στα νομογράμματα και είναι από τους πίνακες του Κάταν. Βλέπετε και πάλι πού μπορεί να μπει κανείς για να μπει και ο συγκεκριμένος πίνακας υπολογίζει σε ασθενείς που υποτροπίασαν μετά από ριζική προστατεκτομή και υπευλήθησαν σε ακτινοθεραπεία, ποια είναι η πιθανότητα να μην είναι ανιχνεύσιμο το PSA τους στα 6 χρόνια. Ποια στοιχεία? Το προηγηρητικό PSA, το τελικό Gleason, τα τελικά δηλαδή το report πάλι όλο το παθολογοανατομικό, αν υπήρχαν θετικά χειρουργικά όρια κλπ. Κλπ. Τι καινούριο, αν υπήρχε ανεβασμένο PSA αμέσως μετά τη ριζική προστατεκτομή, το οποίο δεν υπήρχε στον ασθενή μας, είχε φτάσει σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, πόσο είναι το PSA τη στιγμή που αποφασίζουμε να κάνουμε την ακτινοβολία, 0,25, εδώ έχει το PSA doubling time. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή δεν ξέρω πόσο μπορούμε εύκολα να το υπολογίσουμε, εγώ δεν μπορώ να το υπολογίσω το PSA doubling time, έχει ένα link, το πατάτε, βάζετε τα PSA τα οποία έχετε από τον ασθενή σας κατά το follow-up και σας βγάζει αυτομάτως πόσο είναι. Στο συγκεκριμένο ασθενή ήταν 9,15 μήνες. Δεν έχετε κανένα λόγο δηλαδή να κάθετε να κάνετε μόνο υπολογισμοί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ποια είναι η δόση την οποία αποφάσισαν οι ακτινοθεραπευτές σας να δώσουν στο συγκεκριμένο ασθενή, 65 gray, και αν επίσης πόσες μήνες πέρασαν ώσπου να έχουμε τη βιοχημική υποτροπή, στο συγκεκριμένο ασθενή 46 μήνες, περίπου 4 χρόνια, και αν θα δοθεί η ερώτηση που έγινε στον Αντρέα του Σκολαρίκο και στον Διονύση του Μητρόπουλο, νεάντζουβαντο ορμονοθεραπεία στον ασθενή ο οποίος θα κάνει και ακτινοθεραπεία. Εδώ κάναμε κλικ στο yes. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι και όχι. Και τα δύο όμως αυτό το νομόγραμμα το υπολογίζει. Η πιθανότητα λοιπόν του συγκεκριμένου ασθενούς να είναι ελεύθερος βιοχημικής υποτροπής στα 6 χρόνια είναι 77%. Αυτή λοιπόν είναι και η απάντηση στο ερώτημά του αν έχω κάποια πιθανότητα να γίνω καλά. Αυτή είναι η συνιστόμενη βιβλιογραφία. Μερικά από αυτά τα reviews που υπάρχουν πραγματικά είναι εξαιρετικά. Τα PDF έχουν σταλεί και νομίζω ότι θα μπορείτε να τα κατεβάσετε εύκολα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Μαμουλάκης. Καλημέρα και από μένα. Μαζί θα συζητήσουμε πάλι για τους υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα δύο παραδείγματα. Το ένα από τα δύο παραδείγματα αφορά στον καρκίνο του νεφρού και το άλλο παράδειγμα αφορά στον καρκίνο του σωροδόχου κύστης, να δούμε πώς μπορούμε step by step να εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα. Η παρουσίαση αυτή ήταν φτιαγμένη, όπως είπαμε, να γίνει διαφορετικά, δηλαδή να γίνει πιο interactive και αναγκαστικά θα τα πάμε με print screen. Θα ήθελα όμως πριν προχωρήσουμε να πω το εξής. Όπως πολύ ωραία είπε προηγουμένως ο Σταύρος, αυτό το μήνυμα που θα πρέπει να φύγει από εδώ είναι ότι αν μπούμε στο ίντερνετ και κάνουμε googling ή χρησιμοποιήσουμε μια άλλη μηχανή αναζήτησης και βάλουμε νομόγραμμα και κάποιον καρκίνο, καρκίνο του νεφρού κτλ., θα βρούμε ένα καταιγισμό νομογραμμάτων. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ποιο θα χρησιμοποιήσουμε, διότι διαφορετικά οι πιθανότητες να κάνουμε λάθος, να δώσουμε λάθος πληροφορία είναι μεγάλη. Άρα θα πρέπει να πάμε πάλι πίσω, κλασικά, στην τεκμηριωμένη ιατρική. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νομόγραμμα το οποίο προέρχεται από μεγάλο κέντρο, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Memorial Sloan Kettering Cancer Center, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να μας δίνει τη βιβλιογραφία και μπαίνοντας μέσα στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό το νομόγραμμα. Να θυμάστε, διαγνωστική αξιοπιστία, ακρίβεια. Μην χρησιμοποιήσετε ένα νομόγραμμα που έχει κάτω από 70%. 70 με 80% είναι το acceptable. Κάτω από εκεί, λίγο με επιφύλαξη. Δεύτερον, βαθμονόμηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι στατιστικά προγράμματα. Στατιστική αλγόριθμη, μοντέλα. Που σημαίνει ότι δίνουν μία εκτίμηση και υπάρχει και μία πραγματικότητα. Το ζεύγος λοιπόν των τιμών του εκτιμητή και της πραγματικότητας πρέπει να συμπίπτουν. Βαθμονόμηση σημαίνει ότι αυτό που μας λέει η εκτίμηση, έτσι, είναι η πιθανότητα σφάλματος είναι μικρή. Άρα θέλουμε διάγραμμα με υψηλή εκτιμητική ικανότητα, μικρό περιθώριο λάθους. Τρίτον, και πολύ σημαντικό, πρέπει το νομόγραμμα να έχει γίνει έλεγχος για την εγκυρότητά του. Αυτό, εάν δεν έχει γίνει, είναι πρόβλημα. Ελέγξτε λοιπόν το paper στο οποίο αναφέρεται να έχει γίνει τουλάχιστον εσωτερικός έλεγχος εγκυρότητας, δηλαδή
να έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα του πληθυσμού πάνω στο οποίο έχει βασιστεί το νομόγραμμα και στη συνέχεια ελεγχθεί σε ένα άλλο τμήμα του ίδιου πληθυσμού, εσωτερικό validation, ή ιδανικά να έχει γίνει εξωτερικός έλεγχος εγκυρότητος, δηλαδή να έχει χρησιμοποιηθεί το νομόγραμμα σε ένα τελείως διαφορετικό πληθυσμό, όχι διαφορετικό, άλλο πληθυσμό με παρόμοια χαρακτηριστικά και να έχουμε το λεγόμενο external validation. Αυτό θα μας δώσει δυνατότητα να είναι γενικεύσιμα τα αποτελέσματά μας. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Και κάτι το οποίο επίσης παίζει σημασία είναι να είναι απλό στη χρήση. Δεν είναι όλα απλά στη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιούν πολλές παραμέτρους. Κάποιες από αυτές δεν μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη να δίνουν τα data να προέρχονται από εργαλεία τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη. Οπότε είναι δωρονάδωρο. Μπορεί να έχουμε δύο διαγράμματα, ένα πολύ απλό με τρεις παραμέτρους. Απλούς, ηλικία, φύλο, παράδειγμα κτλ. Και ένα άλλο που να έχει 25 παραμέτρους, των οποίων κάποια από αυτά είναι πολύ πολύπλοκα και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο να έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία, αλλά ποιο είναι το όφελος. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία στη συγκεκριμένη παρουσίαση είναι το after effect που θα έχετε από εδώ. Έχουν μπει όλα αυτά στο Eurotools του IMOP. Όταν θα πάτε στο γραφείο σας, μπορείτε να παίξετε μαζί τους και να δώσετε απαντήσεις στους ασθενείς σας χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές από εκεί. Πάμε να δούμε λίγο για τον καρκίνο του νεφρού. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε μια γυναίκα, είναι 61 ετών, έχει αρνητικό ατομικό αναμνηστικό για καρκίνο. Ανοίξει τον γενικό πληθυσμό. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι έχει τίποτα. Έχει έναν αδελφό στο ιστορικό που έχει πεθάνει από καρκίνο του νεφρού. Το ύψος και το βάρος το βλέπουμε. Είναι καπνίστρια, παράγοντας κινδύνου ως γνωστό για καρκίνο του νεφρού, περίπου 1,5 πακέτο την ημέρα. Και έχει υπέρταση. Ποια είναι η πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή της? Αν πάμε στο link που δίνω από κάτω και το πατήσετε στα εργαλεία που έχετε, θα μας βγάλει στην ιστοσελίδα από το Πανεπιστήμιο Harvard στο School of Public Health. Εδώ είναι ένα πολύ φιλικό νομόγραμμα, το οποίο step by step, απαντώντας τις ερωτήσεις και δίνοντας τα δεδομένα που έχω δώσει προηγουμένως, θα καταλήξουμε τελικά σε αυτό το διάγραμμα που μας δείχνει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι υψηλού κινδύνου να αναπτύξει καρκίνο του νεφρού, ακριβώς γιατί καπνίζει, έχει υπέρταση, έχει τον αδερφό που πέθανε από αυτό και μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε τίκ σε πράγματα που μπορούμε να τροποποιήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη σύσταση διακοπής του καπνίσματος, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και πόσο πέφτει ο κίνδυνος, βλέπετε, πέφτει κάτω από το μέσο όρο. Επειδή είναι υψηλού κινδύνου, κάποιος σκέφτηκε να δώσει έναν έλεγχο στη γυναίκα αυτή, αφού της έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις για διακοπή καπνίσματος, παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης, με υπερηχογράφημα και βρέθηκε μια ύποπτη μάζα στο δεξιό νεφρό. Η μάζα αυτή διερευνήθηκε παραπέρα με αξιολογική τομογραφία με σκιαγραφική ενίσχυση και φάνηκε ότι υπάρχει ένας όγκος 2,9 εκατοστά που ενισχύει εδώ, αλλά δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην αξιολογική τομογραφία. Δεν έχουμε ένδειξη δηλαδή κάτι να μας λέει για πιθανή μετάσταση σε λεμφαδένα ή κάποιο στοιχείο νέκρωσης. Ερχόμαστε στα προεγχειρητικά νομογράμματα. Έχουμε τα προεγχειρητικά νομογράμματα και τα μετεγχειρητικά νομογράμματα για ασθενείς. Και το πρώτο που ήταν για γενικού κινδύνου, για γενικού πληθυσμού. Προεγχειρητικά είναι εκ των πραγμάτων, τα δεδομένα που έχουμε στα προεγχειρητικά νομογράμματα είναι περιορισμένα, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες από την ιστολογική, για παράδειγμα. Μπορούμε όμως και μετά από μια πολύ ενδελεχή ανασκόπηση βιβλιογραφίας που κάνουμε με τον Σταύρο, καταλήξαμε και σας δώσαμε εκείνα τα οποία με βάση τα χαρακτηριστικά που σας είπα θεωρούνται πιο καλά και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Και μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα με αρκετή, ας πούμε, έτσι καλή προσέγγιση, να κάνουμε σταδιοποίηση, να απαντήσουμε αν ποια είναι η πιθανότητα κακοήθειας ενός όγκου κλινικού σταδίου ταφένα, η επιθετικότητα του όγκου, κακοήθεια και επιθετικότητα του όγκου κλπ. Να δώσουμε τέτοιου είδους απαντήσεις που πολλοί από τους ασθενείς μας θα μας συζητήσουν. Σε σταδιοποίηση. Δεν ξέρω αν όλοι θυμάστε να πάσα στιγμή όλους τους καρκίνους πώς σταδιοποιούνται. Υπάρχει μια πολύ εύκολη λύση. Αν πάμε στο link εδώ, θα πάμε στο Fox Chase Cancer Center, το FCCC, Πενσιλβάνια, Φιλαδέλφια, το οποίο δίνει και άλλα νομογράμματα, πάρα πολύ σημαντικά και για άλλους καρκίνους και για τον νεφρό, και εδώ μας δίνει τη δυνατότητα, βάζοντας εμείς συγκεκριμένη νήμη δεν, τα φένα α, φυσικά είναι 2,9 εκατοστά, να έχουμε μέσα στο στάδιο και το TNM, το αντίστοιχο που πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Έτσι μπορούμε εύκολα, να μην θυμόμαστε κάτι, και κάνουμε μια σταδιοποίηση άμεση στο γραφείο μας. Ποια είναι η πιθανότητα της κακοήθειας του μικρού αυτού νεφρικού όγκου, να είναι δηλαδή κακός? Εδώ είναι η μελέτη στην οποία στηρίζεται. Εάν βάλουμε τα χαρακτηριστικά που είπαμε, το φύλο, αν καπνίζει ή δεν καπνίζει, αν έχει συμπτώματα ή όχι στη διάγνωση κτλ. Βασιζόμενοι σε αυτή εδώ πέρα τη μελέτη,
θα πάρουμε μια πιθανότητα της τάξης του 79,4%. Εδώ το βάζω να σας πω το εξής, ότι έχει γίνει έλεγχος εσωτερικής, ιστορικός έλεγχος εγκυρότητας, μας δίνει όμως ένα concordance index, μια πιθανότητα να είναι ακριβή σε διάγνωση 64,4%. Είναι κάτω από 70. Αυτό το νομόγραμμα εγώ θα το σκεφτόμουν αν θα το χρησιμοποιούσα. Πάντως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχω βάλει αυτό το νομόγραμμα για να σας δείξω ένα κακό νομόγραμμα. Ποια είναι η πιθανότητα να εκτιμήσουμε να είναι υψηλού grade, Furman 3, Furman 4. Δηλαδή να υποκαταστήσουμε με κάποια δεδομένα που έχουμε προεγχειρητικά βιοψία. Να προβλέψουμε το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα προς την επιθετικότητα. Πάρα πολύ απλό, βάζουμε τα στοιχεία, 2,9 ο όγκος, γυναίκα, ασυμπτωματική, μας δίνει μια πιθανότητα 11,4%. Κοιτάξτε όμως, η πιθανότητα, η ακρίβεια του είναι 55,6%. Πόσο θα το εμπιστευόμασταν. Συνεχίζουμε το παράδειγμα. Η αξονική τομογραφία έτσι λοιπόν συμπαγεί όγκο 2,9 εκατοστά με σκιαγραφική ενίσχυση. Εδώ είναι η αξονική. Βλέπουμε τον όγκο. Βλέπουμε τις πολικές γραμμές όπως λέμε. Οι οποίες είναι οι γραμμές οι οποίες έρχονται κάθετα από σπονδυλική στήλη, εφάπτονται στον άνω πόλο, άνω πολική και κάτω πολική γραμμή. Και θα δούμε γιατί το λέμε αυτό το πράγμα. Στην αξονική τομογραφία εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε αυτό το επίπεδο ο όγκος φαίνεται και διακοπή του περιγράμματος του δεξιού νεφρού από τον νεφρικό κόλπο. Άρα και είμαστε φυσικά κάτω, αφού δεν βλέπουμε ύπαρα από πάνω, άρα είμαστε κάτω από την κάτω πολική γραμμή. Και ένα τμήμα του όγκου επεκτείνεται λίγο πάνω από εκεί. Λίγο πιο κάτω, όπου βλέπουμε πλήρες το διάγραμμα, δεν βλέπουμε καμία διακοπή του, βλέπουμε τον όγκο, είμαστε τώρα κάτω από την κάτω πολική γραμμή κανονικά και το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο μέρος του όγκου βρίσκεται εδώ. Με βάση αυτά τα απεικονιστικά από την αξονική τομογραφία, μπορούμε να πούμε ότι ο όγκος είναι εξωθετικός, σε ποσοστό πάνω από 50%. Είναι μακριά από την πύελο, την νεφρική, αν το μετρήσουμε είναι πάνω από 7 χιλιοστά. Έχει μια οπίσθια εντόπιση, δεν εφάπτεται στην πύλη, επεκτείνεται λίγο πάνω από την κάτω πολική γραμμή. Και το 2011 δημοσιεύτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο paper στο European Urology, το οποίο φιλοδοξεί. Παρουσιάζει ένα νομόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί με τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά αυτά της αξονικής τομογραφίας και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα δούμε αμέσως παρακάτω, να προβλέψει αυτό που δεν μπόρεσε το προηγούμενο νομόγραμμα να προβλέψει. Να προβλέψει δηλαδή την επιθετικότητα. Βλέπουμε μια αξονική τομογραφία, βλέπουμε αυτά τα ανατομικά χαρακτηριστικά, βάζουμε ηλικία, βάζουμε φύλο και βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό είναι καλό. 76% και 73% είναι η διαγνωστική, η προγνωστική του αξία για την πιθανότητα κακοήθειας και επιθετικότητας. Στηρίζεται στο σύστημα RENAL, τα οποία είναι αρχικά. RENAL σημαίνει radius, ακτίνα, πόσο μεγάλη είναι η μέγιστη διάμετρος, κάτω από 4 πάνω από 7 εκατοστά, πόσο εξωφυτικός είναι ο όγκος, η εξωφυτική του επέκταση, πόσο μακριά είναι από την νεφρική πύελο, με τα 7 χιλιοστά και τα 4 χιλιοστά που είπαμε προηγουμένως, αν είναι anterior ή posterior η θέση του, εδώ είναι ο πίστης ο όγκος, και που βρίσκεται σε σχέση με τις πολικές γραμμές. Με βάση αυτά, παίρνουμε το renal score, βάζουμε το φύλλο, βάζουμε την ηλικία και παίρνουμε. Τι παίρνουμε? Η πιθανότητα σε αυτήν την ασθενή να είναι κακοήθης αυτός ο όγκος είναι 54,8, επιθετικός με αρκετή διαγνωστική ακρίβεια, όπως σας είπα προηγουμένως, 28,3%, και με βάση τον πολλαπλασιαστικό κανόνα των πιθανοτήτων, να τα έχει και τα δυο μαζί, να είναι κακός και επιθετικός υψηλού grade, είναι ο πολλαπλασιασμός αυτός 15,5%. Ένα πολύ ωραίο, νομίζω, ενδιαφέρον νομόγραμμα, λίγο πολύπλοκο προς αυτό το θέμα, αλλά με υψηλά ποσοστά ακρίβειας σε αυτό που δίνει. Και ένα άλλο μειονέκτημα που έχει είναι ότι δεν έχει γίνει έλεγχος εξωτερικής εγκυρότητας ακόμη, αλλά έχει ελεγχθεί εσωτερικά. Να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Έτσι διευκρινίστηκα. Επομένως, το πρώτο ερώτημα το οποίο μπήκε είναι αν αυτό είναι αδενοκαρκίνωμα ή όχι. Όχι, είναι καρκίνωμα. Ναι. Δηλαδή, αν είναι ένα ογκοκύτωμα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Ναι, αν είναι καλός ή κακός, και στη συνέχεια, αν είναι κακός, αν είναι και υψηλού grade. Σύμφωνοι. Εδώ πέρα γίνεται μία έτσι επίπεδη αποτύπωση, θα έλεγα, της απεικονιστικής διάγνωσης, έτσι, ότι έχω ένα εξωφυτικό όγκο ο οποίος προσλαμβάνει. Η αίσθηση των ανθρώπων που είναι εδώ, όσον αφορά την εικόνα αυτή, σε σχέση με το αν είναι αδενοκαρκίνωμα ή όχι, ποια είναι? Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτή η μάζα έτσι όπως απεικονίζονταν εκεί? Πώς πιστεύουμε ότι είναι καρκίνος δηλαδή? Πώς πιστεύετε ότι αυτό ήταν αδενοκαρκίνωμα που είδατε εκεί πέρα? Και τι πιθανότητα έχει να είναι καρκίνος, μήπως το απογνωρίζουμε, ένας μικρός νεφρικός όγκος, είναι κάτω από 7.
Πόσοι νομίζετε ότι δεν είναι καρκίνος αυτό? Επομένως, όλοι με βάση τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά που θελήσατε να πάρετε θέση, πιστεύετε ότι είναι καρκίνος. Έτσι. Ωραία, θα επανέλθω σε αυτό λίγο μετά. Θα προχωρήσουμε. Πάντως είναι 20% πιθανότητα να μην είναι καρκίνος εκ των πραγμάτων. Έτσι. Με, βάση τα... με βάση το προηγούμενο με βάση νομόγραμμα. Το μέγεθος του μόνο. Ναι. Με αυτό μπορούμε να διορθώσουμε λίγο ίσως αυτή την πιθανότητα για να δώσουμε μια μεγάλη. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που χάνουν είναι ότι δίνουν μια πληροφορία, ξέρω εγώ, το μέγεθος μόνο. Όλες οι απεικονίσεις των αδενοκαρκινωμάτων δεν είναι ίδιες. Έτσι. Επομένως, είναι κάτι το οποίο, δηλαδή η αίσθηση της διαχείρισης του σκιαγραφικού φαρμάκου από έναν όγκο δεν μπορεί να μπει σε ένα νομόγραμμα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ λίγο εξεπλάγιν προηγουμένως όταν μπήκε ως ερώτημα το αν είναι ή δεν είναι. Γιατί με βάση αυτή την απάντηση θα μπορούσε να πει η ασθενής: ωραία, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, 50-50 είναι να έχω να μην έχω καρκίνο. Ας το αφήσουμε τώρα και το βλέπουμε μετά από 6 μήνες. Όχι 50-50. Στο συγκεκριμένο τόσο δεν είναι, 54. Ναι, 55-45. Ναι. Δηλαδή, χοντρικά κάπως έτσι θα το πει. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μάλλον ένα λάθος μήνυμα σε σχέση με την ερμηνεία της απεικόνησης. Δεν ξέρω, αυτή ήταν η αρχική μου αίσθηση, αν πιστεύετε κι εσείς το ίδιο. Σκεφτείτε όμως ένα ασθενή που θα ήταν παραπάνω μεγαλύτερο και θα πρέπει να πάρουμε απόφαση αν θα το χειρουργήσουμε ή όχι. 75 χρόνια, 80 χρόνια για παράδειγμα. Εκεί ίσω να σκεφτόταν. Εν πάση περιπτώσει, η φιλοδοξία. Εκεί πάλι θα ξεκινούσαμε από το ότι είναι ένα αδενοκαρκίνωμα του νεφρού, το οποίο είναι μικρό, αυτό και πια τα κρίνουμε όλα σχέση με την ηλικία και τη δυνατότητα που μα δίνει το Westfall Waiting. Εγώ ήθελα να ρωτήσω στον ομιλητή, θα το χρησιμοποιούσε αυτό το. Με επιφύλαξη, το με επιφύλαξη, με βάση πέρα από το πρακτικό κομμάτι, το οποίο και εγώ συμφωνώ, φοβούμαι να το χρησιμοποιήσω. Και με βάση τα στατιστικά του στοιχεία όμως. Δεν είναι γίνει έλεγχος ιστορικής εγκυρότητας. Ωραία, προχωρώ. Λοιπόν, πιθανότητα λεφαδενικών μεταστάσεων κατά τη διάγνωση. Εδώ έχουμε ένα νομόγραμμα το οποίο προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, όπως είπε προηγουμένως ο Σταύρος. Αυτό το νομόγραμμα στατιστικά τουλάχιστον στέκει, διότι είναι πολυκεντρική η μελέτη, έχει μεγάλο ποσοστό, 78,4% ακρίβειας, μεγάλος ο πληθυσμός, έχει γίνει external validation, θεωρητικά στέκει. Απλώς τη χρήση, ηλικία, συμπτώματα, μέγεθος όγκου και η πιθανότητα που δίνει είναι 0,7%. Πιθανότητα απομακρυσμένων μεταστάσεων. Μιλάμε προεχειρητικά, μόνο με τα προεχειρητικά δεδομένα. Και αυτό είναι μια ανάλογη μελέτη με καλά χαρακτηριστικά, το οποίο υπόσχεται για την αξία του νομογράμματος. Υπολογίζεται βάζοντας μόνο αν είναι ή όχι ασυμπτωματικός ο όγκος και το μέγεθος του όγκου, την πιθανότητα των απομακρυσμένων μεταστάσεων αυτή τη στιγμή στο 3,2%. Παρακολουθώ. Ειδική θνητότητα με τον καρκίνο σε σχέση με άλλα αίτια. Αυτά τις χιλίες να έχει. Άμεση με τη γενική θνητότητα. Μπορεί κάποιος να έρθει να ρωτήσει, για παράδειγμα, ποια είναι η πιθανότητα να έχω να πεθάνω με τα εγχειρητικά άμεσα μετά από μια νεφρεκτομή. Υπάρχει νομόγραμμα το οποίο δίνει κάποια απάντηση. Εδώ δίνει 0,2%. Αν βάλουμε τα στοιχεία, το TNM και το ηλικιακό εύρος, έχει γίνει external validation στο νομόγραμμα. Έχει μεγάλη ακρίβεια, 80% εκτίμηση τις συγκεκριμένες πιθανότητες. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα νομόγραμμα το οποίο στέκει και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πάρετε συνένεση. Η συνένεση για το χειρουργείο. Η ειδική θνητότητα από τον καρκίνο, την προσεχή δεκαετία. Πάλι από το ίδιο κέντρο, Καρακίεβετς, δίνουμε τα διάφορα δεδομένα. TNM, συμπτώματα, γυναίκα, 2,9, 61 ετών. External validation υπάρχει. Καλό prediction accuracy, στάξεις του 86,8 με 90 περίπου τα 100 και οι πιθανότητες για τον πρώτο χρόνο, δεύτερο, πέμπτο και δέκατο είναι αυτές που βλέπουμε εδώ, 0,6 έως 3,5% να πεθάνει από τον καρκίνο στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό δεν είναι conditional probability, είπε ο Σταύρος. Θα δούμε αργότερα ένα ανάλογο για τη δεσμευμένη πιθανότητα που δίνει. 12ετής επιβίωση ελεύθερης νόσου. Γυναίκα, τυχαίο έβριμα, δεν έχει ένδειξη λεφαδενικής κάτω από τις λεφαδένες, ούτε στοιχεία νέκρωσης, βάζουμε το μέγεθος του όγκου, ζητάμε την πιθανότητα 97%. Δεν έχει γίνει internal, external validation, έχει γίνει μόνο internal validation, αλλά έχει καλό prediction accuracy και στηρίζεται σε μεγάλο πληθυσμό, γύρω στα 2.500 άτομα. Συνεχίζουμε το κλινικό παράδειγμα. Η γυναίκα με αυτά τα δεδομένα αποφάσισε και έγινε μερική νεφρεκτομή.
βγήκε διακοκταρικό καρκίνωμα, αφαιρέθηκε ένα κομμάτι του νεφρού μαζί με τον όγκο και τελικά έμεινε το 80% της νεφρικής μάζας παρούσα. 2,9 εκατοστά μετρήθηκε πραγματικά στο παρασκεύασμα ο όγκος. Ήταν grade 3. Είχε στοιχεία νέκρωσης κατά τόπου και στοιχεία αγκιακής διήθησης. Από εδώ και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε τα μεταχειρητικά νομογράμματα. Έχουν πλέον στοιχεία από την ιστολογική. Είναι πιο πλούσια αυτά που μπορούμε να πάρουμε τα δεδομένα πλέον από εδώ, γιατί έχουμε τα στοιχεία της ιστολογικής. Υπάρχει ένα συνοπτικό νομόγραμμα από το Cleveland Clinic, Combo, που απαντά σε δύο από αυτά τα ερωτήματα. Ποια είναι η πιθανότητα διατήρησης φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας στην επταετία? Το έχουν ορίσει σαν δύο διαδοχές τιμές κρεατινίνης πάνω από δύο, ένα μήνα μετά την επέμβαση, έτσι γνωρίζουν την νεφρική ανεπάρκεια. Και ποια είναι η πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης ελεύθερης υποτροπής? Βάζοντας τα στοιχεία που έχουμε ήδη από την προηγούμενη διαφάνεια, την νέκρωση, ναι, αν υπάρχει αγιακή διήθηση, το grade, ASA score, ηλικία κτλ. Παίρνουμε τις πιθανότητες, οι οποίες υπολογίζονται στο 99% για την πιθανότητα να μην έχει, να μην πάθει νεφρική ανεπάρκεια, και γύρω στο 92% για την η πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης ελεύθερης υποτροπής. Εδώ βλέπουμε τα αντίστοιχα paper. Αυτό το paper είναι ένα paper το οποίο στερείται και αυτό external validation για την νεφρική ανεπάρκεια. Και από τα δύο άλλα, αν είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος κάτι, θα χρησιμοποιούσε την τρίτη γραμμή. Είναι δύο μελέτες οι οποίες εκτιμούν το ίδιο πράγμα, την πενταετή επιβίωση δηλαδή ελεύθερης υποτροπής, αλλά το paper στο οποίο στηρίζεται το δεύτερο ποσοστό έχει μεγαλύτερο concordance index και έχει γίνει έλεγχος εξωτερικός έλεγχος εγκυρότητας. Αλλά αν είναι στο κόμπο να χρησιμοποιήσετε κάτι, χρησιμοποιήστε το 2 και το 3. Ειδική θνητότητα από τον καρκίνο. Ποια είναι η πιθανότητα να πεθάνει από τον καρκίνο την προσεχή δεκαετία? Καλό μοντέλο, δίνει τις πιθανότητες με απλά δεδομένα που μέχρι τώρα έχουμε δει. Για τον πρώτο, δεύτερο, πέμπτο και δέκατο χρόνο έχει γίνει έλεγχος της εγκυρότητάς του και τα ποσοστά της ακρίβειας του είναι υψηλά, πάνω από 80%, 87-88%, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε ότι στον πρώτο χρόνο υπολογίζεται να είναι 0,9% και στα 10 χρόνια φτάνει στο 5,5%. Αλλά ερχόμαστε στη δεσμευμένη πιθανότητα. Είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Σταύρος προηγουμένως. Είναι πολύ πιο σωστό, από ό,τι φαίνεται τελικά, να παίρνουμε τη δεσμευμένη πιθανότητα επιβίωσης για κάποιο χρονικό διάστημα και όχι την απόλυτη. Δηλαδή, δεδομένου του ότι επέζησε τον πρώτο χρόνο, ποια είναι η πιθανότητα να φτάσει στον επόμενο. Δεδομένου ότι επέζησε τον δεύτερο, ποια είναι η πιθανότητα να φτάσει στον τρίτο, κτλ. Κτλ. Και έχουμε ένα καλό νομόγραμμα πάλι, το οποίο προέρχεται από το Montreal, που μας δίνει αυτά τα δεδομένα. Το μόνο που ζητάει παραπάνω είναι να πούμε σε ποια στιγμή βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ στο τέλος. Είμαστε ένα χρόνο μετά την νεφρεκτομή, δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Αν βάλουμε ένα εδώ, είναι 100% για τον πρώτο χρόνο, αφού έχει επιζήσει και τα επόμενα αναπροσαρμόζονται. Το paper έχει μεγάλη ακρίβεια ως προς αυτό που υπόσχεται ότι μετράει. Είναι πολυκεντρικό. Έχει γίνει έλεγχος εγκυρότητας, εξωτερικός έλεγχος εγκυρότητας. Είναι ένα θεωρητικά τουλάχιστον καλό νομόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και πάμε στην παρακολούθηση. Στο Fox Chase Cancer Center υπάρχει και αυτό το κομμάτι, το οποίο εγώ το βρήκα πρακτικό. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να μην θυμόμαστε με βάση τα guidelines πώς θα παρακολουθήσουμε αυτό τον ασθενή, τι εξετάσεις θα κάνουμε και σε ποιο χρονικό διάστημα, για πόσο κτλ. Μπορούμε να πάμε εύκολα σε αυτό εδώ το νομόγραμμα, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Στηρίζεται στα NCCA guidelines και στα αμερικάνικα guidelines, στα οποία βάζοντας το TNM και το performance status, το οποίο μπορούμε να το βρούμε εύκολα στο ίντερνετ, πώς υπολογίζεται. Στη συγκεκριμένη γυναίκα είναι μια δραστήρια γυναίκα, ο όγκος δεν έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της, επομένως πάει 0. Και μας δίνει κατευθείαν, αναπροσαρμόζοντας, τι πρέπει να κάνουμε, σε ποιο μήνα. Βλέπουμε ιστορικό φυσική εξέταση, ας πούμε, στον 6ο μήνα, εργαστηριακές εξετάσεις, αξονική θώρακα. Το 12ο μήνα θα προσθέσουμε μια αξονική τομογραφία κοιλίας. Θα πάμε μετά ένα εξάμηνο, μετά ένα έτος, ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Το έβαλα έτσι σαν πρακτικό για να μην θυμόμαστε απ' έξω πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήταν τόσο τυχερή, είχε κάποια δυσμενή χαρακτηριστικά στην ιστολογική. 14 μήνες μετά εμφανίζει μια μετάσταση στον πνεύμονα. Μία αιστεία, εργαστηριακές εξετάσεις, η αιμοσφαιρίνη είναι
φυσιολογική, δεν έχουμε θρομβοκυτάρωση. Έλντεχα είναι ψηλή, πάνω από μια μισή φορά του ανώτερου φυσιολογικού ορίου. Αλκαλική φωσφατάση είναι μέσα στα φυσιολογικά. Και το διορθωμένο ασβέστιο 10,4. Αυτά τα βάζω για να δούμε το ομόγραμμα παρακάτω. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε στο ομόγραμμα. Ποια είναι η επιβίωση μετά από την υποτροπή για την πενταετία? Αυτό είναι το αντίστοιχο ομόγραμμα το οποίο μπορεί ικανοποιητικά να χρησιμοποιηθεί βάζοντας τα στοιχεία που έχουμε δει για τη γαλακτική αφιντρογονάση, φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, ψηλό ασβέστιο, Καρνόφσκι performance status δεν είναι κάτω από 80%, αλλά θα πάει no εδώ πέρα. Και πόσο γρήγορα έγινε η υποτροπή? Η υποτροπή έγινε το 14ο μήνα. Εδώ ζητάει να βάλουμε αν έγινε πριν ή μετά το 12ο μήνα. Επομένως είναι no και μας δίνει τις πιθανότητες πενταετούς επιβίωσης μετά από υποτροπή. Όπως βλέπουμε, πέφτουν μέσα στον χρόνο από 71%, 51% κτλ. Για να βγάλει την πενταετία, υπολογίζουμε γύρω στο νομόγραμμα 14%. Και ένα άλλο νομόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με τη σουμιτινίβη. Ποια είναι η πιθανότητα αναχέτησης της εξέλιξης της προόδου της νόσου σε ασθενή που έχει διαυγοκυταρικό καρκίνωμα και έχει υποτροπιάσει, στον οποίο χορηγήσαμε σουμιτινίβη. Χαμηλό είναι γενικά, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, το Concordance Index, 63,3%, internal validation. Βάζοντας αυτά τα στοιχεία, είναι λίγο πολύπλοκο αυτό το ομόγραμμα. Βγάζουμε ότι η πιθανότητα στο 12ο μήνα να προχωρήσει η νόσος υπόσχομη την ύβη είναι 40,5%. Εδώ ζητάει μάλιστα να, αν έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, και νεφρεκτομή και πόσο καιρός έχει περάσει από την νεφρεκτομή. Αυτά για τον καρκίνο του νεφρού και θα προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο παράδειγμα με τον ίδιο τρόπο για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Μιλάμε για έναν άντρα 68 ετών, ατομικό αναμνηστικό αρνητικό για κάποιο καρκίνο, ατομικό οικογενειακό ιστορικό κάποιου συγγενούς δηλαδή για καρκίνο της κύστης, είναι καπνιστής, ήταν ελαιοχρωματιστής, τώρα είναι συνταξιούχος, πάνω από 30 χρόνια στο επάγγελμα και δεν φορούσε στολή προστασίας στη δουλειά του. Έχει αποσυρθεί στο χωριό του και πίνει νερό από πηγάδι. Δεν αναφέρει αιματουρία. Τα βάζω αυτά μόνο και μόνο για να δούμε το ομόγραμμα. Γενικός πληθυσμός. Πάμε στο Harvard School of Public Health. Ακολουθούμε τα βήματα και βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλού κινδύνου. Το περιμέναμε εξάλλου. Και αν τροποποιήσουμε κάποιους από αυτούς τους παράγοντες που μπορούμε να τροποποιήσουμε, παραδείγματος χάρη να αποφύγει το κάπνισμα, θα μειωθεί, αλλά όχι πάρα πολύ. Το πηγάδι το βάλαμε με την έννοια της μόλυνσης από αρσενικό. Όπως στην Αμερική παρατηρείται μερικές φορές ότι σε πηγάδια που έχουν μολυνθεί με αρσενικό, οι ασθενείς που πίνουν από εκεί νερό έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης και φυσικά το επάγγελμα το ξέρετε γιατί μπήκε να είναι ελαιοχρωματιστής. Ποια είναι η πιθανότητα καρκίνου της κύστης σε άτομα υψηλού κινδύνου όπως είναι αυτό? Το νομόγραμμα το οποίο μας δίνει το Montreal. Το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ είναι αυτό. Βάζουμε την ηλικία, 68 ετών, άνδρας, καπνιστής, λευκός, δεν έχει αιματουρία. Εδώ έχουμε την παράμετρο του NMP22. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Μπορεί να είναι καλό το νομόγραμμα, μπορεί να έχουμε external validation, έχουμε υψηλό area under the curve, 82,4 για να προβλέψει. Αλλά δεν ξέρω ποιος από σας κάνει NMP22, εγώ πάντως δεν το έχω κάνει, άρα... Επομένως, αυτό μάλλον είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Εγώ δεν θα το επέλεγα. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά και του πρακτικού. Στατιστικά πολύ καλό, στέκει, αλλά πρακτικά. Έγινε σύσταση διακοπής του καπνίσματος. 2 χρόνια μετά έρχεται με ένα επεισόδιο μακροσκοπικής αιματουρίας. Γίνεται περιχογράφημα. Έχουμε μια ύποπτη μάζα στην ουροδόχο κύστη. Έχουμε την κυστεοσκόπηση. Βλέπουμε ένα μονήρι όγκο πάνω από 3 εκατοστά. Παίρνουμε έκπλημα για κυταρολογική κατά τη διάρκεια της χιστοσκόπησης και βγαίνει ουροθυλιακό καρκίνο με υψηλού βαθμού κακοήθειας. Μία εβδομάδα μετά γίνεται διουρηθρική εκτομή και βγαίνει τα φέναντς 3. Τέσσερις εβδομάδες μετά γίνεται χιστοσκόπηση, bladder washout θετικό, το NMP22 μόνο για το νομόγραμμα το βάζω, εμείς δεν το κάνουμε, βλέπουμε την εικόνα της σουλής. Ποια είναι η πιθανότητα υποτροπής ή προόδου ενός μη μειοδιαιτητικού καρκίνου της κύστης? Ένα νομόγραμμα το οποίο και πάλι
σχετίζεται με το NMP22, στέκει στατιστικά, αν κάποιος κάνει NMP22, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και ερχόμαστε στα νομογράμματα από την EORTC, που είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους σας, πολλοί το χρησιμοποιούν. Είναι ένα software το οποίο, αν μπει κανείς στο site, μπορεί να το κατεβάσει και το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και να το τρέξει από εκεί. Δεν είναι online, το κατεβάζεις και το τρέξει στον υπολογιστή σου. Και εδώ είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να βάλουμε. Αν είναι πρωτοπαθής όγκος, αν έχουμε υποτροπή, κάτω ή πάνω από το έτος, πόσους, πόσες αιστείες, 1, 2 με 7, 8, πόσο μεγέθος έχει, κάτω ή πάνω από 3 εκατοστά, τα φένα ή τα φάλφα, G3 εδώ, αν υπάρχει CIS, και με βάση αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα υποτροπής 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια και πρόοδος της νόσου σε μυοδιαιθητικό. Ένα νομόγραμμα το οποίο είναι αρκετά εύκολο κατά τη γνώμη μου και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς εύκολα. 2 εβδομάδες μετά, 6 εβδομάδες από το αρχικό TURBT, γίνεται retour με αυτά τα δεδομένα και βγαίνει μυοδιαιθητικό. Προτείνεται ριζική κυστεκτομή. Ποια είναι η πιθανότητα τοπικής εξοπλιστικής επέκτασης ή παρουσίας λεμφαδενικών μεταστάσεων με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, προεγχειρητικά. Νομόγραμμα από το Fox Chase Cancer Center. Καλή η ακρίβεια του. Βάζουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Είναι TAF 2, είναι Grade 3 κτλ. Και βγάζουμε την πιθανότητα να έχουμε τα 3, τα 4 επέκταση ή επέκταση στους λεμφαδένες. Για τους λεμφαδένες είναι χαμηλό λίγο, είναι 63,1% η ακρίβεια που δίνει, για το άλλο είναι 75,7%. Και υπερτερή, έναντι της σταδιοποίησης μπορεί να γίνει με τη διουρηθρική. Λίγο υπερτερή. Ή τουλάχιστον υπόσχεται ότι υπερτερή. Να εκτιμήσουμε τη θνητότητα μετά από ριζική κυστεκτομή προεγχειρητικά. Τα δεδομένα είναι εδώ. Μπορούμε να βάλουμε πάλι το TAF, τον E, την ηλικία της επέμβασης και να πάρουμε αντίστοιχες πιθανότητες. Αποφασίζεται να γίνει ριζική κυστεκτομή. Να σας πω και μια φωτογραφία με ανομαλή. Κλινική σταδιοποίηση. Την έχω δει, έχει φωτογραφία. Στο ίδιο site του Fox Chase προτείνονται με βάση αυτές τις κατευθύνσεις οδηγίες οι εξετάσεις τις οποίες πρέπει να υποβάλουμε τον ασθενή πριν από την κυστεκτομή για να τις έχουμε έτοιμες στο γραφείο. Ή κάποιες από αυτές να μπορούμε να κάνουμε και μπορεί να γίνει και η σταδιοποίηση με τον ίδιο τόπο. Γίνεται ριζική κυστεκτομή 2 εβδομάδες αργότερα, 9 εβδομάδες συνολικά από τη διάγνωση. Σταδιοποίηση, όπως είδαμε και προηγουμένως. Κίνδυνος υποτροπής μετά από ριζική κυστεκτομή, βασισμένη σε μεταχειρητικό νομόγραμμα. 12 κέντρα, 9.000 ασθενείς. Βλέπουμε ότι έχουμε σχετικά καλά αποτελέσματα. Και τα δεδομένα τα οποία πρέπει να βάλουμε είναι το στάδιο, το grade, το φύλλο, ο τύπος του καρκινώματος, η ηλικία και πόσος χρόνος πέρασε από τη στιγμή που μπήκε η διάγνωση μέχρι να γίνει η κυστεκτομή. Εδώ ήταν 63 μέρες. Και μας δίνει μια πιθανότητα στάξη του 78%. Κίνδυνος υποτροπής μετά από ριζική κυστεκτομή. Πάλι εύκολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λογική. Ένα νομόγραμμα που δίνει 78% πιθανότητα. Έχει γίνει internal validation στο νομόγραμμα και μας δίνει τις πιθανότητες εδώ πέρα που βλέπουμε. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας στην πράξη. Απλώς τα δείχνω για να δείξω το περιβάλλον των διαγραμμάτων. Το ίδιο για την επιβίωση μετά από ριζική κυστεκτομή. Ποια είναι η επιβίωση μετά από ριζική κυστεκτομή στα 2, στα 5, στα 8 χρόνια. Η παρακολούθηση, μπορούμε πάλι να πάμε στο συγκεκριμένο site, να βάλουμε τα δεδομένα μας του σταδίου και να δούμε τι εξετάσεις και πότε συστήνονται με βάση το National NCCA, NCCN και τα guidelines και να τα έχουμε σε πίνακα, ώστε να έχουμε προγραμματίσει το τι πρόκειται να κάνουμε λίγο πολύ στο ασθενή μας. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ερωτήσεις. Εγώ παίρνοντας αφορμή από το σχόλιο του καθηγητή όταν μιλήσατε για τον καρκίνο του νεφρού, ήθελα να ρωτήσω πόσο εφαρμόσιμα πιστεύετε ότι είναι αυτά τα νομογράμματα
στην καθημέρα κλινική πράξη και στην αλληλεπίδραση που έχουμε με τον ασθενή μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πόσο έτοιμοι είναι οι Έλληνες ασθενείς να συζητήσουν μαζί μας τέτοιου είδους νομογράμματα, πιθανότητες και να πάρουν οι ίδιοι την απόφαση του τι θεραπεία θα επιλέξουν. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας να μας ρωτάνε. Θέλουν μια απάντηση. Μην ξεχνάτε ότι η στατιστική δεν μπορεί να απαντήσει για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, άλλο είναι το statistically significant και άλλο είναι το clinically significant. Μπορεί να είναι ένα νομόγραμμα καλό, άρτιο, στην πράξη όμως να αποτύχει. Και εκεί έχει σημασία όλα αυτά που είπαμε. Πριν το επιλέξουμε, φανταστείτε όμως να πάρουμε ένα νομόγραμμα που ούτε καν στέκει. Δηλαδή, έχει μικρό prediction accuracy, μικρό, όλα αυτά. Εγώ τι θα έκανα. Θα επέλεγα από αυτά τα νομογράμματα όπως επιλέχθηκαν και σας δόθηκαν και αυτά μπορείτε να δείτε αργότερα να τα έχετε στην φαρέτρα σας. Και εξατομικεύοντας και στα συγκεκριμένα δεδομένα και με τον ασθενή που έχω να κάνω, πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις θα έπαιρνα όχι τόσο αποφάσεις ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ ο ίδιος αμφισβητώ λιγάκι κάποια πράγματα, γνωρίζοντας και λίγο το στατιστικό background της υπόθεσης, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι που μπορούμε να έχουμε. Και είναι ένα πεδίο έρευνας. Δηλαδή, φανταστείτε να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο προεγχειρητικά. Να δώσουμε ιστολογική διάγνωση. Με πιθανότητα 100% ή 100%. Αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Αυτό μπορεί να προκύψει. Είναι ένα πεδίο έρευνας, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ. Άρα δεν είναι για την καθημερινή κλινική πράξη ακόμα. Είναι για την καθημερινή κλινική πράξη. Είναι απλά πολλά από αυτά. Εάν καλύπτουν τις προϋποθέσεις, μπορείτε να τα παρουσιάσετε στους ασθενείς, εξηγώντας τους ποια είναι τα υπέρ και τα κατά ενός νομογράμματος. Δεν είναι πανάκι ένα νομόγραμμα, έχει πιθανότητες. Με βάση αυτές τις πιθανότητες, αν το γνωρίζει και είναι καλά ενημερωμένος, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να το δεχτεί. Το θέμα είναι εμείς πόσο πολύ θα το δεχτούμε. Όπως είπε προηγουμένως ο καθηγητής, πολύ ωραία. Κ. Τούρος. Ναι, κάποια επιφύλαξη προσωπικά. Μπορώ να εκφράσω μία προσωπική γνώμη. Ναι, ναι. Τα νομογράμματα και γενικά η στατιστική αφορά ουσιαστικά τον πληθυσμό. Δεν αφορά τη μονάδα. Δεν αφορά τον ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Αφορά όλους εκείνους τους ασθενείς που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Άρα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι αρκετά επικίνδυνο να λέμε στον ασθενή ότι έχει 30% πιθανότητα επιβίωσης ή ότι έχει 90% πιθανότητα επιβίωσης που μπορεί να πάει καλά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα στατιστικά είναι για τον γιατρό. Δεν είναι για τον άρρωστο. Πιστεύω ότι εδώ ίσως λίγο τα έχουμε μπλέξει και θα πρέπει τον άρρωστο να τον κρατήσουμε έξω από αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά τον άρρωστο τον κρατάω έξω από αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα πράγματα είναι καλά για μένα. Η στατιστική είναι καλή για μένα και να δω εάν σε βάθος χρόνου αυτά τα πράγματα θα επαληθευτούν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και είναι αυτό ακριβώς που είπα. Ότι η στατιστική είναι εργαλείο. Εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε τους περιορισμούς του, να ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει και με πολύ προσοχή να το εφαρμόσουμε. Όμως είναι εκ των ουκάνευ. Όλες οι μελέτες, όχι μόνο διάγνωσης, δηλαδή όλες οι τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν καταλήξει σε κάποιες θεραπείες, μέσα σε αυτά τα χρόνια αναγκαστικά βασίζονται στη στατιστική. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο γιατρός να αξιολογήσει αυτό το δεδομένο, γνωρίζοντας, έχοντας κάποια στοιχεία στο μυαλό του στατιστικά και να ξεκαθαρίσει από το στατιστικά σημαντικό το κλινικά σημαντικό. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, αλλά στην πράξη να μην υπάρχει πιθανότητα. Είναι επομένως είναι όπως το νερό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, μπορούμε όμως να πάθουμε δηλητηρίαση από νερό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η στατιστική πρέπει να εκλείψει, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για μας, όπως λέτε πολύ σωστά. Και να γίνει το extrapolation προς τους ασθενείς με πάρα πολύ προσοχή, αφού πρώτα έχουμε καταλάβει εμείς αυτή την ιστορία και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο, στη μονάδα. Και αν εφαρμόζεται στη μονάδα. Επίσης, ένα άλλο. Μπορώ να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Εγώ πάλι δεν συμφωνώ μαζί σας. Με ποια λογική το λέω. Δεν θα δώσετε το link στον ασθενή να μπει να κάνει τον υπολογισμό. Τον υπολογισμό θα τον κάνετε εσείς και θα απαντήσετε στο ερώτημα που σας λέει είναι μόνο στον προστάτη. Θα υποτροπιάσει και αν ναι, πότε. Τι θα του πείτε, δεν ξέρω ο Θεός. Δεν είναι τέλειο, είναι το καλύτερο που έχουμε. Θα του πω
Να ολοκληρώσω μόνο και αυτό να σας πω. Μην ξεχνάτε πόσες φορές έρχονται ασθενείς μας, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο ίντερνετ, σε αμφιβόλου ποιότητα ιστοσελίδες, έχουν κατεβάσει διάφορες πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούν να μεταφράσουν, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Έρχονται με μια συγκεκριμένη άποψη στο μυαλό τους όπως έχει διαμορφωθεί και έχουν μια στραβή εικόνα. Εσείς καλείστε να απαντήσετε, να διορθώσετε αυτή την εικόνα, όχι με βάση την κλινική εμπειρία, που η κλινική εμπειρία του καθενός μας εδώ διαφέρει, αλλά και με βάση όσο δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια που προσπαθούν να προσφέρουν, προσπαθούν, δεν το καταφέρουν τέλεια, αυτά τα νομογράμματα. Δεν μπορείτε να μην τα βάλετε στην κλινική πράξη. Ποια από όλα αυτά θα βάλετε, κοιτάξτε να δείτε, τώρα στους πίνακες του πάρτι δεν μπορεί, όλοι τους έχετε χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, είναι εντοπισμένος προηχειρητικά ή όχι. Κανονικά, θα έπρεπε με βάση αυτό να κάνουμε αξονική σπιθερογράφημα σε έναν ασθενή. Ένα ασθενή που έχει 4 PSA, έτσι, είναι ξέρω εγώ, 70 χρονών ή 65 χρονών, θα του κάνετε, δεν έχει δαχτυλική, έχει στα ένα από τα 12 κομμάτια, θα κάνετε σπιθερογράφημα. Πού, βασιμένως στην κλινική εμπειρία είχα 4, δεν νομίζω. Μάλλον στα νομογράμματα θα πάτε. Εκεί δηλαδή πρέπει να βρούμε, εκεί συμφωνώ εν μέρη, ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή ισορροπία, πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εκεί μπαίνει περισσότερο η εμπειρία του γιατρού, στο ποιο και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αν θα τα χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δεν είναι τέλειο, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν διαφωνούμε με αυτό. Το θέμα είναι πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αυτό είναι εργαλείο για μας. Δεν είναι εργαλείο να το δώσουμε στον άρρωστο. Επίσης, αν ο άρρωστος. Δώστε το link. Όχι, δεν με καταλάβατε. Σας ζητάει τι ποσοστά έχω να επιβιώσω. Τι θα του πούμε, ότι έχουμε. Προσέξτε, είναι αστείο να δώσετε ποσοστό επιβίωση, παραδείγματος χάρη πριν κάνετε το χειρουργείο. Παρόλο που υπάρχουν νομογράμματα, έτσι το καταλαβαίνετε. Έτσι. Δηλαδή, εκείνο που έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει Φούρμαν 4 με έναν όγκο 2,9, δεν νομίζω ότι πρέπει και εμείς λίγο κάπου να το αξιολογήσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε και τι. Θα πείτε, θα πρέπει να δούμε την ιστολογική, παραδείγματος χάρη. Αν όμως είναι να πάρετε μια απόφαση, έναν αμφίβολο όγκο, να χειρουργήσω, να μην χειρουργήσω, να παρακολουθήσω, να παρακολουθήσω, πού θα βοηθηθείτε. Εκεί. Εκεί δεν διαφωνώ. Εκεί που διαφωνώ δεν είναι τι θα πω στον ασθενή που μου ρωτάει αν θα ζήσω. Έτσι. Δηλαδή, αυτά τα νομογράμματα, αυτό θέλω να πω και αυτή είναι η θέση μου. Είναι για τον γιατρό. Δεν είναι για τον ασθενή. Ένα λεπτό. Αν σας ρωτήσω, αν θα ζήσω, τι θα απαντήσετε. Δεν ξέρω. Οι πιθανότητες είναι αυτές. Είναι σκληρό, αλλά νομίζω ότι οι άρρωστοι πρέπει να το ξέρουν για να μπορούν να κανονίσουν τα τη ζωή του. Οι πιθανότητες είναι αυτές με μια πιθανότητα λάθους 30%. Συμφωνούμε. Ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία που είπαμε στην αρχή. Πάρα πολύ σημαντικά. Αν του το πεις έτσι, και είναι και λίγο νοήμων, θα το καταλάβει. Πάμε στον κύριο Γιαναγόπουλο. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Νομίζω ότι τα νομογράμματα θα πρέπει να αποτελέσουν ένα εργαλείο όπως όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στη διάθεσή μας και να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, όταν έχεις απέναντί σου έναν ασθενή που με το ζόρι συνεννοείσαι, εσύ του μιλάς και αυτός γριλίζει. Δεν πρέπει να του συζητήσεις για νομογράμματα, είναι άτομο προφανώς. Υπάρχουν ωστόσο ασθενείς πολύ πιο καλοβαλμένοι, ενημερωμένοι, στους οποίους πιθανόν η χρήση να έχει σημασία. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο εμένα με βοήθησε το νομόγραμμα. Για την ακρίβεια, το νομόγραμμα της, αυτό που βγήκε από τη μελέτη στην Ευρωπαϊκή, την ERSPC, για τη βιοψία του προστάτη. Ένας πολύ καλοβαλμένος κύριος, ο οποίος έχει ένα PSA που συνεχώς ανεβαίνει, ξεπερνάει το 10, κάνει την πρώτη βιοψία αρνητική. Κάποιους μήνες μετά το PSA εξακολουθεί να ανεβαίνει δεύτερη βιοψία αρνητική, να μέσα στα πολυλογώ 3 βιοψίες αρνητικές, ένα PSA που κυμαίνεται κάπου στο 17 με 20. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, τον βάζω στο νομόγραμμα, συμπληρώνω με τη φόρμα και του βγάζω μια πιθανότητα να βγει θετική μια επόμενη βιοψία 19%. Σας πληροφορώ ότι με άφησε ήσυχο, με την έννοια ότι εξακολουθεί να είναι ασθενής μου και να τον παρακολουθώ, αλλά αυτή η τρομερή και φοβερή αγωνία έφυγε από την ιστορία αυτή. Επομένως, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Να ρωτήσω κάτι, συνάδελφοι, πόσοι χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας κλινική πράξη έναν τρόπο επικοινωνίας πάνω σε αυτό το ζήτημα με τους ασθενείς, σαν και αυτόν που περιγράφτηκε τώρα από την παρουσίαση των συναδέλφων. Πόσοι έχετε τα νομογράμματα σαν εφαρμοζόμενο κλινικό εργαλείο στην κλινική πράξη. Έστω ένα νομόγραμμα. Δεν χρησιμοποιείτε. Λίγοι. Η άλλη, να υποθέσω ότι χρησιμοποιείτε μεν την γνώση που παρέχουν τα νομογράμματα στον γιατρό και χειρίζεστε μέσα σε ένα πιο πλαστικό, μέσα σε ένα πιο υποκειμενικό όριο αυτήν την γνώση επικοινωνώντας με τους ασθενείς σας. Δηλαδή, τα νομογράμματα σας έχουν δώσει εσάς την πληροφορία, σας έχουν δώσει τη γνώση και την χειρίζεστε με τον άρρωστό σας ανάλογα με αυτό που ζητάει ο ασθενής και το επίπεδό του.
Δηλαδή, θα λέγαμε ότι εκφράζονται πολύ από την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Δούρος προηγουμένως, ότι αυτά είναι για μένα, δεν είναι για τον ασθενή. Στον ασθενή θα δώσω την απορία του, στο γενικό περίγραμμα. Είναι έτσι? Αυτή είναι η καθημερινή κλινική συμπεριφορά? Έτσι. Κάποιος θέλει να πει κάτι? Ανδρέα, νομίζω κάτι θέλεις να πεις. Εγώ κάτι θέλω να πω, ναι. Πάνω πάλι σε αυτό, ότι αυτά τα νομογράμματα τα οποία δείξαμε εδώ πέρα είναι στα site των μεγάλων αυτών κέντρων που αντιμετωπίζουν καρκίνο, όπως είναι το Memorial, για παράδειγμα. Είναι ελεύθερα και μην νομίζετε ότι επειδή εδώ πέρα πολλοί από εμάς δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς, εκεί συμβαίνει το ίδιο. Εκεί επομένως ο ασθενής μπορεί να πάει μόνος από το δει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρέπει να συζητήσει με τον γιατρό του. Εννοείται. Αλλά είναι ελεύθερη γνώση. Και αν δεν το πούμε εμείς, θα το βρει μόνος του. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μην τα φοβάστε, θα έρθουν και σε εμάς πολύ γρήγορα. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τουλάχιστον από όλα αυτά που έχουμε, ποια είναι σκουπίδια και ποια κάτι λένε. Και από εκεί και πέρα θα το συζητάμε. Ναι. Επειδή θα μιλήσει ο Στέλιος, πείτε, θέλω να το ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη βραχυθεραπεία στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς τα νομογράμματα να δεις ποιος θα πάει καλά με τη βραχυθεραπεία, πώς θα επιλέξεις τους άρρωστους? Σαφέστατα, γι' αυτό και σήκωσα το χέρι μου πριν. Νομίζω ότι το debate που έχουμε το κοινό με τους παρουσιαστές δεν είναι για τη χρησιμότητα των νομογραμμάτων, την οποία την αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι για τη διαχείριση των νομογραμμάτων. Δηλαδή, αν τη μοιραζόμαστε, αν ανοίγουμε τον υπολογιστή, το γυρίζουμε στον ασθενή μας και του λέμε εδώ είμαστε. Όχι, δεν είναι αυτό. Ή αν τα χρησιμοποιούμε εμείς ως πιο ειδικοί και τα επικοινωνούμε διαφορετικά στον ασθενή μας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το βρει μόνος του. Για να το κλείσουμε, θα ήθελα να πω να εκφράσω μία άποψη. Αφορμή μου έδωσε αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Μαμουλάκης, ότι οι ασθενείς πάνε και τα βλέπουν και μόνοι τους. Τώρα πια και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θα εξοικειώνονται. Εδώ έρχονται, ας πούμε, εμένα συχνά που μου έρχονται ασθενείς για ριζική προστατεκτομή, μου ζητάνε να τους κάνω ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Τους λέω δεν είμαι ούτε λαπαροσκόπος, ούτε χρησιμοποιώ ρομποτεχνική. Εγώ μόνο ανοιχτή προστατεκτομή να τους κάνω. Μου κάνουν ερωτήσεις γιατί δεν κάνω, αν είναι καλύτερη μία από την άλλη, να τους πω την αποτελεσματικότητα της μιας με την άλλη. Λέω δεν μπορεί να μπω σε ένα τρυπάκι τέτοιο. Σε μένα έρχεσαι να μου ζητήσεις κάτι. Αυτό μπορώ να σου προσφέρω. Κάτσε, το κάνω. Δεν θέλεις, δεν στο κάνω. Δηλαδή, οι άρρωστοι έχουν ήδη μία ελεγκτική άποψη, η οποία σχετίζεται με τη διάγνωση, σχετίζεται με την διαγνωστική προσέγγιση και σχετίζεται με την πρόγνωση. Εμένα αυτό που με φοβεί σαν κλινικό είναι το εξής, ότι η ύπαρξη των νομογραμμάτων είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί αποτελεί μία επιτομή της γνώσης όλων των άλλων που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά και ενδεχομένως πιο εκτεταμένα από εμένα, στο να μου δώσουν έτοιμο το πώς θα πάει ο ασθενής. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι η ιδιωτικοποίηση αυτής της πληροφορίας γίνεται περισσότερο για νομικούς λόγους παρά για ιατρικούς, γιατί ο γιατρός θα το πάρει αυτό που θέλει να πάρει, τη γνώση. Και ένα δεύτερο, αυτό που με φοβίζει είναι μήπως ο κλινικός γιατρός χάσει την δυνατότητα να επικοινωνεί σε αυτή τη φάση της ασθένειας πολύ περισσότερο για την πρόγνωση, για το πώς θα πάω, γιατί αυτό είναι το... Εμφαντικά αυτό το ερώτημα προβάλλει, μήπως χάσει τη δυνατότητα της επικοινωνίας του ασθενή πέραν της ικανότητάς του σαν χειρουργό, αλλά σαν διαχειριστή της ζωής του και του τρόπου με τον οποίο έχει να αντιμετωπίσει το προτσές της νόσου, μένοντας καλυμμένος πίσω από αριθμούς. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι τα νούμερα θα δώσουν στον γιατρό τη δυνατότητα να αποκτήσει όχθες σε ένα πλαίσιο, αλλά από εκεί και ύστερα ο γιατρός θα πρέπει να διαχειριστεί το ψυχοσυναισθηματικό φορτίο που εκείνη η περίσταση επιβάλλει στη σχέση του γιατρού με τον άρρωστο. Και επειδή όσο περνούν τα χρόνια η κυβερνητική με την έννοια της κωδικοποίησης της πληροφορίας και του αλγορίθμου, του τυφλοσούρτη, τα πράγματα τα κάνει περισσότερο λογιστικά, εμένα, σαν γιατρό, ιδιαίτερα μιας παλαιότερης σκοπής, αυτό με φοβίζει και με αναστατώνει. Κρίνω σαν έτσι, συντονιστής αυτής της συνεδρίας ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η αναφορά. Έμαθες όλους εμάς που δεν ξέρουμε πώς να αναζητήσουμε αυτή την πληροφορία, να ψάξουμε να τη βρούμε. Μας δόθηκαν από τους δύο ομιλητές
οι δικλείδες ασφαλείας στην αξιολόγηση αυτών των νομογραμμάτων ποιες είναι, δηλαδή μην δεχόμαστε άκρητα οτιδήποτε, μην παραστήσουμε ότι από αύριο θα εισάγουμε στην κλινική μας πρακτική την πρακτική του Sloan Kettering, αλλά θα πρέπει να την εξατομικεύσουμε στη δική μας κλινική πράξη και να χρησιμοποιήσουμε τα νομογράμματα σαν εργαλεία. Όπως πολύ σωστά είπε, το νερό δίνει ζωή, αλλά το νερό δηλητηριάζει. Το μαχαίρι κόβει ψωμί, το μαχαίρι όμως σκοτώνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο.